Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθήν αναλυώτος ανθρωπίνη προσέλαβε και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και καλή χρονιά και καλό αγώνα. Καλησπέρα σας. Η Νόδε και η Κύη σας έρχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά και γρήγορη απαλλαγή από την πιο πετυχημένη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ η πατρίδα. Σήμερα πραγματοποιούμε την κοπή της βασιλόμητάς μας και φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον ομό μας την προηγούμενη θητεία του ως Υπουργός Υγείας. Συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση αλλά και στην εξέλιξη και αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυλκής αλλά και του αντίστοιχου νοσηλευτικού ιδρύματος Προνοίου Πατήσεων που μένει σας. Φιλοξενούμε τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος... Βρίσκεται σε τον δικό
Πάνω απ' όλα όμως είναι εδώ η ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας και της Παράταξης, ο Νεοδημοκράτης που χρόνια τώρα ζει, αναπνέει για το μεγαλείο της μεγάλης αυτής πατριωτικής παράταξης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιπρόεδρε, στο ενακοβαθμένο από σκληρούς αγώνες νομοποιικής. Είναι τα μέλη της ΔΟΔΕΣ, τα μέλη των ΔΥΠΤΟ, τα μέλη της ΟΝΕΒ, τα απλά μέλη της Δημοκρατίας, αυτά τα οποία δεν διστάζουν μέρα με τη μέρα να τσαλακώνουν την προσωπικότητά τους για το κοινό καλό και για την αντίληψη της ιδεολογίας μας. 2017 και μας κυβερνά και αριστερά, παράξενο. Μετά από τόσο τέτοιο και με προετοιμασία μεγάλη της αριστεράς, να μπορέσει να καταστήσει την μια ιδεολογική υπεροχή και ένα ξεγνιασμό της ιδεολογίας της. Όμως, εμένα εκείνο που με τσατίζει περισσότερο, έτσι, όταν κάθομαι και βλέπω πολλές φορές που το κάνουν και συνάδελφοι βουλευτές σας, όταν μπαίνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση αυτή που υπάρχει εις βάρος του λαού, το ερώτημα αν αυτό είναι αριστερό. Γιατί αυτό που είναι αριστερό είναι το καλό, η Ουγκάντα, η Κορέα τώρα, τον Κιμ, έτσι. Του Τσαουσέσκου, η Ρουμανία, το κορφός του Στάλιν. Και να πάμε και στα δικά μας. Έτσι, το ξεκίνημα του μακεδονικού ζητήματος που μας ταλανίζει ακόμα, το πεδομάζωμα. Εγώ αυτά πιστεύω την αριστερά. Όμως, γιατί φτάσαμε εδώ πέρα? Μήπως η δικιά μας ισοστρέφεια, η αλαζονία, τα χρόνια που είχαμε την εξουσία, μας οδήγησε εδώ πέρα? Νομίζω ότι τώρα το σύνθημα του αρχηγού μας, το όλοι μαζί από την αρχή, φαντάζει πιο δυνατό από ποτέ. Και είναι αυτό που έκανε καθημερινούς ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά μας έχουν βγάλει το ψωμί της με αξιοπρέπεια, ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα νέο καλύτερο κόσμο, ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό της δημιουργίας, ανθρώπους που είναι περήφανοι που είναι Έλληνες, να ενεργοποιηθούν. Νομίζω ότι πράγματι όλοι μαζί, ενωμένοι από την αρχή, μπορεί να δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα που ονειρευόμαστε όλοι και θα πραγματοποιηθεί από εσάς και από το μελλοντικό μας πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι μαζί από την αρχή. Εγώ στον Άδωνη Γεωργιάδη χρωστάω δύο πράγματα. Το ένα ως βουλευτής Κυκής και το άλλο ως νεοδημοκράτης. Ως βουλευτής Κυκής του χρωστάω το γεγονός ότι είναι ο μόνος υπουργός που με τόσο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο είδε το θέμα της τρίτης πτέρυγας του νοσοκομείου Κυκής και όχι μόνο και έδωσε μια λύση σε 8 μήνες μέσα. Ως νεοδημοκράτης του χρωστάω και εγώ, όπως φαντάζομαι το χρωστάτε πάρα πολλοί από εσάς, που μπόρεσε και με έκανε να αισθανθώ πιο υπερήφανος που είμαι νεοδημοκράτης, που είμαι δεξιός. Γιατί το υπερασπίστηκε πάντα. Με τον τρόπο που έπρεπε, με τον τόνο που έπρεπε, μερικές φορές μπορεί να ήταν πιο έντονος, αλλά χρειάζεται, γιατί αλλιώς δεν ακούγεις. Είναι χαρά και τιμή μας που είσαι εδώ, φίλε Άδωνη, σήμερα. Το Κυκή σου χρωστάει. Ελπίζουμε αύριο, ως υπουργός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μπορέσουμε να σε ξαναχρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σου. Αλλά να σας πω κάτι, μην τους ψέγετε. Ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Κανένας δεν πήγε στην τελετή αυτή που παραδόσεως του ΟΣΕ στους ξένους. Υπογράψανε, αλλά υπογράψανε με κλάμα, ρε παιδιά, αυτά παιδιά. Στεναχωρεθήκανε που υπογράψανε, το ξέρετε αυτό. Τα κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά κλαίνε μέσα τους. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Στεναχωριούνται. Αλλά είπαμε καρέκλα. Λοιπόν, όσο αυτοί στεναχωριούνται, η Ελλάδα παθαίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί ζητάμε εκλογές? Διότι δυστυχώς κάθε μέρα που μένουν στην εξουσία μεγαλώνουν τη ζημιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν με το καλό έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γίνει πρωθυπουργός της χώρας, οι αποφάσεις που θα έχει να πάρει θα είναι πολύ δυσκολότερες.
Γιατί θα έχουν μεγαλώσει το λογαριασμό. Γι' αυτό ζητάμε μέσα εκλογές. Και θέλω να σας το πω για να το λέτε όπου βρίσκεστε. Με ρωτάνε εμένα συνέχεια δημοσιογράφοι, καμιά φορά σπάνια αν βρεθώ σε μια τηλεόραση. Ξέρετε, καμιά φορά βρίσκω εγώ στη τηλεόραση. Λοιπόν, σήμερα ήμουν άλλος, γι' αυτό δεν έχω βγει. Αύριο πρέπει να έχει γράμμα αυτιά που να έχω βγει. Λοιπόν, κοιτάτε κύριε Γεωργιάδη στα αλήθεια εκλογές. Ή προτιμάτε να ψηφίσετε τα μέτρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε να το καταλάβετε αυτό. Ναι, ζητάμε εκλογές. Θέλουμε να γίνουν εκλογές σήμερα. Μακάρι να ερχόμουν εδώ και δεν ήταν προεκλογική η ομιλία και όχι για την κοπή της πίτας. Για ποιο λόγο ζητάμε εκλογές? Διότι κάθε μέρα που περνάει με αυτόν τον άνθρωπο στην εξουσία η Ελλάδα παθαίνει μεγάλη ζημιά. Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τους φόρους αυτούς δεν μπορούν να ανοίξει μια δουλειά και στο τέλος θα μείνουν όλοι άνεργοι. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Και όταν με το καλό πέσουνε, θέλουν να τρέξετε όλοι όσοι μπορείτε περισσότερο. Αυτή τη φορά δεν φτάνει να βγούμε πρώτο κόμμα. Αυτή τη φορά δεν φτάνει να κερδίσουμε τις εκλογές. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή τέτοιου μεγάλου εύρους που να επιτρέπει στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτά που πρέπει για να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της μιζέριας και να πάμε μπροστά. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Επαναρχώ τώρα και κάτι. Όσο και αν τους αρέσει τα πρωθυπουργικά αεροσκάφη, όσο και αν τους αρέσει η βουλευτική αποζημίωση, όσο και αν τους αρέσει η καρέκλα, πολύ χρόνο δεν έχουν στην εξουσία. Διότι όσο και να θέλουν αυτοί να κρατήσουν την καρέκλα, από την άλλη υπάρχει η πραγματικότητα η οποία τους κυνηγάει. Και να ξέρετε στην πολιτική, όποτε συγκρούεται η φαντασία με την πραγματικότητα, κερδίζει πάντα η πραγματικότητα. Δείτε που έχουμε φτάσει. Πανηγυρίζουν. Γιατί λέει υπερκαλύψαν τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος και έχουν μεγάλη υπεραπόδοση εσόδων. Δείτε ότι οι άνθρωποι είναι και πανηγυρίζουν. Βγαίνουν στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, στην επιτυχία μεγάλη. 2% μπορεί να φτάσει το πρωτογενές πλεόνασμα. Ερώτηση. Όταν δεν έχεις ανάπτυξη, γιατί το 2016 θα κλείσει ίσα βάρκα, ίσα νερά, η οριακή ανάπτυξη. Η αύξηση των φόρων είναι καλό πράγμα? Απάντηση. Πολύ κακό. Η αύξηση των εσόδων του κράτους είναι καλό πράγμα εάν συνοδεύεται ως αύξηση του ΑΕΠ. Δηλαδή, όλοι βγάλαμε περισσότερα λεφτά και επειδή όλοι βγάλαμε περισσότερα λεφτά, έβγαλε και το κράτος μας περισσότερα λεφτά. Όταν βγάλαμε όλοι τα ίδια, στην καλύτερη περίπτωση το 16 με το 15, αλλά έχουμε πληρώσει πολύ περισσότερα λεφτά στο κράτος. Αυτό είναι λόγος για να πανηγυρίζουνε? Αυτό είναι λόγος για να κλαίνε? Και όμως έχουν το θράσος, αφού μας χαρατσώσαν και μας δάραν από όλες τις μεριές, να βγουν και να πανηγυρίζουν και να λένε «Τι ωραία σας χαρατσώσαμε!» Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε από κάτω, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε μεγάλο πολιτικό αγώνα για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι όσο γίνεται γρηγορότερα. Τώρα όσο αφορά το μεταναστευτικό, γιατί είμαι εδώ στο Κιλκής, ένα τόπο που έχει πραγματικά υποφέρει και έχει δώσει. Γιατί πέρα από το Κιλκής αντιμετώπισε την κρίση μεταναστευτικού με έναν τρόπο πρωτόγνωρο αξιοπρεπή και με πολύ μεγάλη πίεση. Με τεράστια πίεση. Δυστυχώς είμαστε στο έλεος του Ερντογάν. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι ροές έχουν σταματήσει. Ή έχουν επάσης μειωθεί πάρα πολύ. Αλλά το διακόπτη, το ρυθμιστή του πόσες ροές θα έχουμε, δεν το κρατάμε ούτε εμείς οι Ευρωπαίοι. Το κρατάει ο Ερντογάν. Και πόση εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανένας στον Ερντογάν? Απάντηση, κανένας και καμία. Ο Τσίπρας όμως, όταν άνοιγε τα σύνορα το 15 με την τασία στο Δηλοπούλου, από την αμορφωσιά του, από την ανικανότητά του και από την ειδοληψία του, δεν καταλάβαινε, μπορείτε να δείτε όλες μου τις συνεντεύξεις πριν τις εκλογές του 15. Τους έλεγα ότι αν ανοίξει τα σύνορα, στο τέλος θα μας κλείσουν οι Ευρωπαίοι τα δικά του, μπορεί να το έχω πει και χίλιες φορές. Τώρα που έκλεισαν οι Ευρωπαίοι τα δικά του σύνορα, λένε μα γιατί μας κλείσαν τα σύνορα, αφού περάσαν από πέρα 1,5 εκατομμύριο. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Ανοίξαν λοιπόν τα σύνορα, έχουν αφήσει τώρα τον Κιλκής στο έλεος του Ερντογάν. Και δυστυχώς, αγαπητέ Γιώργο, για να θυμόμαστε λέει ότι έχει συμβεί. Για όλα αυτά είχαμε προειδοποιήσει. Δείτε σήμερα το τηλεοπτικό σποτάκι που είχε βγάλει τότε η κυβέρνηση Σαμαρά πρώτων εκλογών του Ιανουαρίου του 2015. Θυμάστε ένα σποτάκι? Θυμάστε ότι μας κατηγορούσαν Νατάσα για την εκστρατεία του φόβου? Πού είναι σήμερα η εκστρατεία του φόβου? Ηλία, ακούς κανένα να λέει την εκστρατεία του φόβου? Την τελειώσαν, την ξεχάσαν την εκστρατεία του φόβου. Να, ο Δημήτρης εδώ, που τα λέγαμε και τότε στο τηλέφωνο.
Τώρα τη ξεχάσατε να ξέρετε του φόβου όλοι. Αν πέστε εκείνο το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και εξαιρετικά ήπιο. Τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα από ό,τι τα προβλέπαμε τότε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Κοντολογής, η παράταξή μας, η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν όλοι φωνάζανε «Ο και να το δει συνδικάτο», που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το 2012, γιατί αν ο Σαμαράς δεν είχε ακολουθήσει αυτή την πολιτική, θα είμαστε στην τραφή προπολού, που έφτασε 60 μέρες πριν την έξοδο στις αγορές και την έξοδο του μνημόνιο, τώρα θα ήμασταν χωρίς μνημόνιο, όπως η Πορτογαλία, χωρίς τρόικα, αν δεν είχε πέσει η κυβέρνησή μας τότε. Και αντί γι' αυτό, όχι μόνο έχουμε το τρίτο μνημόνιο, αλλά τώρα με το θέλω του θα υπογράψουμε και το τέταρτο, απροσδιόριστης χρονικής διάρκειας εις το μέλλον. Αυτά πρέπει να τα θυμίζετε σε όλους, όπου και αν είστε, στο καφενείο, στη δουλειά σας, στις οικογένειές σας, στους φίλους σας. Πρέπει να τους λέτε, γιατί ο Έλληνας ξεχνάει γρήγορα δυστυχώς. Να τους λέτε τι έγινε. Για να καταλάβουν όλοι δυστυχώς ότι χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία το 2015. Ευκαιρία όμως που αν μπορέσουμε με δύναμη να δώσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να κυβερνήσει όπως πρέπει και σωστά, να είστε βέβαιοι, εγώ το πιστεύω, ότι θα αποδειχθεί εξαιρετικός πρωθυπουργός, θα κάνει αυτά που πρέπει και μετά από λίγο καιρό θα είμαστε πάλι περήφανοι για την παράταξή μας που κράτησε την Ελλάδα όρθια. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Δήμητο για την πρόσκληση, την Όδε για την πρόσκληση και εδώ στον καλό μου συνάδελφο και φίλο τον Γιώργο τον Γεροντά. Με τον Γιώργο η αλήθεια είναι, πέραν της τυπικής συναδελφικότητος, που εντάξει όλοι οι βουλευτές μεταξύ μας, συνάδελφοι είμαστε, μας συνδέει και μια προσωπική φιλία, οφείλω να πω. Και έχω ξεχωρίσει από την αρχή το πόσο εργατικός είναι. Είναι να ξέρετε από τους συνεπέστερους βουλευτές, δεν υπάρχει συνεδρίαση, αν βλέπετε το κανάλι της Βουλής, πολύ σπάνια να δείτε συνεδρίαση που δεν είναι μέσα ο Γιώργος Γεωργαντάς. Και αυτό σε τιμά, Γιώργο. Να ευχαριστώ και τον κύριο Βασαλίδη που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, μεγάλη μου τιμή κύριε συνάδελφε, και όλους όσοι ήταν εδώ πέρα σε μια συγκέντρωση που μου δίνει δύναμη από το πλήθος του κόμμου της συμμετοχής. Είναι μια συγκέντρωση νίκης, οφείλω να το πω αυτό. Βέβαια εδώ έχετε μεγαλύτερο χώρο, εδώ δεν μας χωράει. Από ό,τι βλέπω είναι όρθιοι μέχρι έξω. Όμως υπόσχομαι ότι όταν με το καλό έρθουν οι εκλογές και με καλέσετε τότε στο Κελκί, θα ξανάρθω έστω και αν έχω τη δική μου προεκλογή εξαρτία στην Αθήνα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αυτό που συμβολίζει το Κελκής ιδεολογικά για την Ελλάδα είναι αυτό που θέλω για τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γεωργιάδη. Να είστε σίγουρος ότι το Κελκής θα συνεχίσει τις επαναστάσεις του. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για την σημερινή παρουσία του εδώ. Ευτυχισμένο το 2017 και γρήγορα κυβέρνηση. Δεν μου το έφερε, δεν τον είδα. Δεν μου, πού να σε δω, μίλα, πού να σε δω.